Λοιπόν, παιδιά, όλα πάνε βάσει σχεδίου. Έχουμε κατακτήσει τα πάντα. Έχουμε πάρει όλους τους τίτλους. Yes. Σχεδόν όλους τους τίτλους. Έχεις δίκιο. Θα γίνει και αυτό με τη Βρώμα Ιταλίδα. Θα γίνει, πού θα πάει. Περιμένω. Λοιπόν, έχουμε τώρα τουρνουά Immortal. Έτσι. Ο Παλίκαρος από εδώ είναι για να πάει στον τελικό. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει το match Σπάρτακος Γολιάθ. Mm-hmm. Θέλω ο Σπάρτακος να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες απώλειες στο κορμί του. Mm-hmm. Έτσι. Τι έκανε η Κομπρακάη. Τι έκανε η Κομπρακάη στο Karate Kid. Τι του έκανε. Του σπάσε το γόνατο. Έτσι. Τι θα κάνουμε κι εμείς τον Σπάρτακο. Μηνίσκος. Έτσι σε θέλω. Λοιπόν, ό,τι έχουμε σχεδιάσει. Συνεννοηθήκαμε. Άντε πάμε. Πάμε να δούμε. Let's go. Πάμε. Αναμένεται σεισμός αυτή τη στιγμή για αυτόν τον αγώνα του τουρνουά Immortal. Ο Γολιάθ αντιμετωπίζει τον Σπάρτακο. Α, κύριε Κάς, ήρθατε. Γεια σου, καλώς ήρθατε. Είχαμε μια δουλειά στα αποδυτήρια. Ναι, το είδαμε. Την είδαμε την δουλειά που είχατε. Ελπίζω απλά να μην συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί ο Γολιάθ αντιμετωπίζει τον Σπάρτακο. Είναι ίσως ο μοναδικός. Είναι ίσως ο μοναδικός ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να κερδίσει ίσως το Σπάρτακο. Βλέπουμε εδώ καλόψυχος τα δύο θηρία. Τώρα θα παλέψουνε οι τιτάνες του ΣΜΑΚ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος θα μπορούσε να είναι και τελικός. Είναι πραγματικά ένα κτίνος. Είναι δύο τιτάνες του ΣΜΑΚ μαζί. Έχω δει τον Σπάρτακος να σηκώνει 300 κιλά καλόψυχος. Το πιστεύεις αυτό? Πω, βεβαίως και το πιστεύω. Γιατί αυτή είναι μια εκπληκτική σωματική διάβλαση. Είναι προημιτελικός για το τουρνουά Immortal. Διακυβεύεται η Αθανασία, διακυβεύεται ένας αγώνας τίτλου. Η διεκδίκηση για έναν οποιοδήποτε τίτλο του ΣΜΑΚ. Είναι ο αγώνας για τη φάση των 8, μόνο ένας αγώνας που θα μπορούσε να είναι και τελικός. Αλλά συγγνώμη, γιατί υπάρχει τόσο μένος του Πέρι εναντίον του Σπάρτακου? Ο Πέρις απλά προετοιμάζεται, βλέπεις εδώ και το πινακάκι. Ο άλλος... Θα τσακίσει ή τον Playboy ή τον Jimmy το hashtag. Ναι, θα τσακίσει τον Playboy ή τον Jimmy το hashtag. Και τι θέλει να στείλετε τον Γολιάθ να αντιμετωπίσει? Πάρω μάθα να στείλει τον Γολιάθ στον ημιτελικό. Γιατί τέτοιο μένω, συγγνώμη, ο τέλος πάω εσύ που θα του σπάσει το μηνίσκο, είμαστε με τα καλά μας. Το φοβάται, το φοβάται ο Πέρις το Σπάρτα. Από την κραυγή. Μπορεί και να τον φοβάται, κάτι τέτοιο υποψιάζομαι, αλλά καλό ψυχή, τι μου λες και με προτεύεις. Ο Πέρις δεν φοβάται κανέναν. Θα το δούμε αυτό, γιατί αυτό που είδαμε πριν στα αποδύτηρα που είναι ο σωτικής δουλειά, εμένα μου έδειξε κάτι άλλο, εμένα μου έδειξε φόβο από τον Πέρι για το Σπάρτα και εκείνο που θα μου φοβάται έναν τέτοιο... δεν είναι άνθρωπο, δεν είναι ανθρώπινο, δεν είναι κάτι το εκπληκτικό. Αυτοί οι τιτάνες θα γκρεμίσουν το ring. Βεβαίως και ο Γολιάθ είναι επίσης ένας ο οποίος κατεβάζει αυτή τη στιγμή τον Σπάρτακο, τον κάνει να γονατίσει με ομή δύναμη. Ομή δύναμη ο Σπάρτακος, ομή δύναμη και ο Γολιάθ. Ποιος θα είναι ο νικητής, ποιος θα πάει στον ημιτελικό του Immortal Tournament του 2020? Κάτι τρομερές γροθιές πάνω στη μούρη του Σπάρτακου. Βλέπεις τον Γολιάθ καλόψυχος,
είναι το 8ο θαύμα του wrestling. Όταν βρυχάται ο Γολιάν, ξυπνάνε οι δεινόσαυροι. Ναι, και όταν βρυχάται ο Σπάρτακος όμως ξυπνάει Iron Man, μάλλον. Ξυπνάει ο Πέρις. Σηκώνει το Σπάρτακο. Θα το σηκώσει το Σπάρτακο. Και το πετάει. Οκτώ ρίχτερ στις νόσα έγινε. Τι κτίνη είναι αυτά. Έχει σηκωθεί, τρέχα μου καλό ψυχός. Πιν από το Γολιάν. Στο ένα σηκώθηκε ο Σπάρτακος. Ούτε καν αγχώθηκε. Στο ένα απλά σηκώθηκε. Πολύ δύσκολο να χάσει ένας από τους δύο. Δεν ξέρω πού θα πρέπει να φτάσουν, σε τι σημεία δύναμης θα πρέπει να φτάσουν οι δυο τους για να χτυπήσουν ένας τον άλλον, για να κερδίσουν ο ένας τον άλλον. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Σπάρτακος στο ΣΜΑΚ έχει αντιμετωπίσει τον Γολιάθ σε εκείνο το τρομερό Fatal 4-Way που είχαμε δει στο ΣΜΑΚ Wars. Είναι η πορεία τους ίσως και να είναι κοινή αυτή τη στιγμή και να που ξαναδιασταυρώνονται και να που συναντιούνται και πάλι στο ring για το Immortal Tournament του 2020. Κάρτου να θέσει ατσάλινες γροθιές. Ω, το σήκωσε! Και πώς τον πέταξε και τι πάρε σταμ ήταν αυτό. Τι πάρε σταμ από τον Σπάρτακο. Πάει για το πιν. Κι όμως ο Γολιάθ σηκώνεται και ο Σπάρτακος δεν το πιστεύει. Έχουμε δύο εισάξιους παλαιστές. Δύο μεγιστάνες της δύναμης. Μην ξεχνάς όμως ποιος είναι ο πιο δυνατός. Και λέγεται ένας Mr. Paris. Ναι, πράγματι ο Πέρις είναι και ο International Champion. Αλλά όμως ο Σπάρτακος δεν έχει πίσω στην τελευταία του λέξη γι' αυτό. Ο ορισμός του παλαιστικού wrestling, έτσι όπως κάνανε οι αρχαίοι. Ο ένας είναι αρχαίος και ο άλλος είναι δεινόσαυρος. Look at that! Τον έχει κλειδώσει καλόψυχος. Πού δεν τον έχει κλειδώσει πουθενά. Ο Σπάρτακος του δείχνει γροθιά στο στομάχι. Το στέλνει στα σκοινιά. Τι τρακάρισμα ήταν αυτό. Τι τοπικό τρακάρισμα ήταν αυτό. Με το Σπάρτακο του Γολιάθ. Δεν πέφτει με τίποτα. Διπλό κλόνθλαϊν και πέφτουν και οι δύο κάτω. The unstoppable force meets the immovable object. Καλόψυχος. Αν δεν σηκωθεί κανένας, αποκλείονται και οι δύο. Εδώ έχει αγωθεί μέχρι και ο Ηλίας Σίνας. Ναι, έχει αγωθεί μέχρι και ο Σίνας με αυτό που βλέπει. Ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει κανένα από αυτούς. Αν μείνει πρωταθλητής μέχρι το τέλος του τουρνουά Immortal, ίσως ένας από αυτούς γίνει ο νικητής του τουρνουά Immortal και ο επόμενος διεκδικητής. Αυτή τη στιγμή ο Σίνας θα πρέπει να αγχώνεται όντως. Δεν ισχύει, ο Σίνας έχει κρυφά χαρίσματα. Ναι, γιατί κοιτάζεται έτσι πάνω μάνιος μόνο μεταξύ τους. Τι θέλουν να κάνουν. Είναι όλοι μαζί σε ένα σύνολο. Είναι Lumberjacks καλώς και παρακολουθούν το μάτς. Θα επέμβουν αν χρειαστεί. Ναι, αν χρειαστεί ή θα χρειαστεί. Ό,τι και να γίνει. Ξύπωσε και έκανε. Στον αέρα. Ακόμα και σκουότσι έκανε ο Σπάρτακο. Για να το σηκώσει το γολιά. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτη αυτή η δύναμη του Σπάρτακου. Και πάει για το πιν. Στο ένα γολιά. Στο ενάμιση. Ποιο ένα, μισθό ένα, δε. Μόλις μπήκε σε ένα, ο διαιτητής Βαρόγας σηκώθηκε. Ο Γολιάθ, δεν ξέρω τι θα γίνει για να ποιος θα κερδίσει αυτό τον μεγάλο προημιτελικό του τουρνουά Immortal του 2020. Εκεί που διακυβεύεται η Αθανασία, εκεί που διακυβεύεται μια θέση στο πάνθο των μεγάλων νικητών, όπως είναι βέβαια είναι και ο Πέρις. Μου φαίνεται ότι θα πάνε να σπάσουν το ring. Πρέπει να αγοράσω άλλο σύντομα με αυτούς τους δύο. Αν μας σπάσει το ring, δεν ξέρω αν θα έχουμε και συνέχεια για το σπίτι. Μην την τραντάζετε, δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπω ότι τρέμει, το νιώθω ότι τρέμει. Τρεις κουντουλιές, όσα και τα κεφάλια του Κέρβερου. Όσα και τα κεφάλια και άλλο ένα μεγάλο χτύπημα του Γολιά. Όσα κεφάλια και του Κέρβερου στην κόλαση του φύλακα της κόλασης. Τόσες και κουντουλιές στο στήθος του Σπάρτακου από το Γολιά. Oh my goodness! Έχει τρονταχθεί όλη η Αθήνα! Γίνεται ο Πειραιάς! Γίνεται σεισμός στο ring από τον Γολιάθ! Τελείωσε ίσως! Όχι, δεν τέλειωσε ακόμα! Δεν τέλειωσε ακόμα! Ο Σπάρτακος σήκωσε τον νόμο του! Έκανε kick out! Δεν τέλειωσε ακόμα αυτός ο μεγάλος τελειωτικός! Ποιος από τους δύο τιτάνες θα κερδίσει! Κανείς δεν το ξέρει!
Έχουν κουραστεί και οι δύο πάρα πολύ από αυτόν τον αγώνα. Έχουν κουραστεί υπερβολικά. Τα χτυπήματα είναι πάρα πολύ δυνατά. Όπως και οι δύο στέκονται ακόμα και με μεγάλη κλωτσιά στην κοιλιά του Σπαρτακού. Ποια κοιλιά, γεμάτη κοιλιά. Πριν εγκλωβίσει ο Γολιάτ και τον πετάει απέναντι. Ένα μπέλι του μπέλι σούπλεξη στο στάνατο. Το Ντάντζον απλά χειροκροτάει, απλά μένει, απλά σέβεται, απλά μένει, μένει αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή στο ring. Ξεφεύγει ο Σπάρτακος και πάει για... σήκωσε και πάλι το Γολιάθ. Και αυτό είναι το βασανιστήριο του Σπάρτακου. Και δεύτερο χτύπημα. Και άλλο ένα, πάει για τρίτο χτύπημα, πάει για τρία χτυπήματα από πάντα και τρίτο χτύπημα. Στα πλευρά του Γολιάθ. Είναι σαν να είναι στην αρένα με τα άγρια θηρία και πιάνει το λιοντάρι και το σπάει κάτω. Αυτό είναι ίσως να πιάσει όντως και λιοντάρι ο Σπάρτακος. Πάει για το πιν, σηκώνει το Γολιάθ. Τι κάτω το Γολιάθ. Οι κραυγές τους ακούγονται απέναντι. Βρυχάτε το θηρίο! Και εδώ τελειώνουν όλα ίσως. Και εδώ τελειώνουν όλα μετά το βασανιστήριο. Ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται για τον ανακιστήρα. Όχι! Oh! The baseball bat! Τι ο Πάπας! Τσάκης Άντωνα! Σπάστο τώρα, Τεο Πάπας, what are you looking for? Τι κοιτάς, σπάστο Τεο Πάπας! Βλέπει τον Γολιάθ. Βλέπει τον Γολιάθ στα μάτια και αυτό δεν πάει ο Τεο Πάπας πάνω του. Τον Γολιάθ! Από τον Γολιάθ, ο Γολιάθ σώζει τον Σπάρτακο διότι πήγε να του διαλύσει το γόνατο εμπάρευμα υπό τις συντελές του κύριου Πέρι. Ο Γολιάθ θυσιάζεται. Στο αγώνα κομμάτι κανονικού χτυπήματος, ο Σπάρτακος. Πολύ αθυσίασε τη συνέχεια του στο τουρνουά Immortal. Ο Σπάρτακος είναι αυτός που προκρίνεται στους τέσσερις, αλλά κουτσένει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε καν αν έχει γόνατο ο Σπάρτακος για να συνεχίσει το Smack Royale. Δεν ξέρω αν έχει γόνατο για να συνεχίσει το Immortal Tournament. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, όμως η ουσία είναι μια αγωνία. Την κοιτάνε. Ο Μέτωρας. Γιατί ο Μέτωρας είναι εδώ, τι θα καταδικάσει τον Γολιάθ. Δεν μπορεί να καταδικάσει τον Γολιάθ με αυτή την κίνηση. Βεβαίως τον εγκρίνει ο Μέτωρας. Ξέρει ο Μέτωρας τι κάνει, εγκρίνει τον Γολιάθ, όπως θυσίασε τα πάντα, θυσίασε τον Ινό Immortal για να συνεχίσει ο Σπάρτακος μετά από τον βέβαιο ξεναδαρμό του. Όμως δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι ο Σπάρτακος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει, αν έχει γόνατο. Ο Γολιάθ δεν προστάτευσε από τα χειρότερα. Όμως ο Σπάρτακος δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή. Αν θα έχει γόνατο για να συμμετάσχει στο Smack Royale, αν θα έχει γόνατο για να συμμετάσχει στο τουρνουά Immortal.